Μέρες που είναι, είπα να μιλήσουμε για τα στηρίγματά μας στη ζωή. Για εκείνους τους λίγους, τους πολύ λίγους ανθρώπους που γίνονται οι εκλεκτοί μας και φτιάχνουμε άδολες σχέσεις και ελεύθερες, όπου περισσεύει το συναίσθημα, χωρίς όμως να υπάρχει χώρος για εγωισμούς. Είπαμε λίγα λόγια να μιλήσουμε για τους φίλους μας ή τον φίλο μας, εκείνον τον ένα και μοναδικό, που εκτός από συνεργάτης, συνάδελφος, γίνεται κάποια στιγμή ο κολλητός μας. Πώς γίνεται έτσι, σαν από θαύμα? Λένε πως είναι η χημεία. Και ναι, την αισθάνεσαι. Την οσμίζεσαι σχεδόν στον αέρα. Όταν σου ανοίγουν την πόρτα για να σε βάλουν στην παρέα τους η Κάτια και η Κατιάνα, ο Ιεροκλής και ο Πυγμαλίωνας, η Ελεονόρα και η Φλωρίντα, ο Μάκης και ο Γιώργος, η Αθηνά και η Βάσο, ο Γιάννης και ο Χρήστος. Όλοι τους μου άνοιξαν την πόρτα τους και με φιλοξένησαν. Μου άνοιξαν την καρδιά τους και με ζέσταναν. Έτσι όπως ζεσταίνει μόνο μία φιλία. Η φιλία του Μάκη Παπαδημητρίου και του Γιώργου Χρυσοστόμου είναι ένας συνεχής αυτοσχεδιασμός. Λυτρωτικός, καθαρτικός, αστείος. Δύο άνδρες που γίνονται παιδιά. Ένα αστήρευτο κέφι. Απολαύστε τους. Μακελιό. Στην υγειά μας καλά. Υγειά μας. Λοιπόν, αυτή είναι μια εκπομπή για τη φιλία. Και πριν από λίγο ήμουν με ένα φίλο σας, ο οποίος μου είπε να σας ρωτήσω τι σημαίνει μπλαδαλό. 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 Ποιος είναι αυτός? Πυγμαλίων. Α, ο Γιώργος θα ξέρει. Όχι, εγώ δεν ξέρω για μπλαδαλό. Όχι, ε. Όχι. Εντάξει, πάμε να ξεκινήσουμε αλλιώς. Πώς γνωριστήκατε? Όλοι θέλουν. Κόψαμε τη μουσική. Και είπες ωραίο τραγούδι πριν. Δεν πειράζει. Μάκη, τι τύπος είναι ο Γιώργος? Τύπος. Τι τύπος. Και υπογραμμή. Cool. Δεν με χάλασε. Σε cool. Cool, είμαι κουλάτος. Αυτό. Ναι, τι άλλο. Γιώργο, τι τύπος είναι ο Μάκης? Είναι ωραίος τύπος. Μαθηματικός τύπος. Τι του είπε. Όχι, όχι. Είναι στρίδι. Στρίδι. Αυτός είναι ο τύπος. Είναι ένα στρίδι. Πώς ονομάζεστε? Εμένα βασικά με λένε Χριστόφορο. Και με φωνάζουν Χριστόφορε! Εμένα με λένε Γαβρίλο Γαβρίλου. Κύπριος είσαι? Ο Γιές. Γνωριστήκαμε σε μια λυσιστράτη του Εθνικού Θεάτρου το 2010 και με το που γνωριστήκαμε ντυθήκαμε μετά από μία-δύο μέρες γυναίκες. Δηλαδή η πρώτη μας επαφή ήταν με ρούχα πρόβας, πιπτόου, τακούνια, ό,τι έφερνε καθένας από το σπίτι του, γιατί κάναμε τις γυναίκες, οπότε η γνωριμία της μας ξεκίνησε. Μια γυναικεία φιλία. Μια γυναικεία φιλία. Ναι, τελείως γυναικεία φιλία. Αλήθεια. Έτσι. Και έκτοτε νομίζω ότι... Παραμείναμε εκεί δηλαδή. Παραμείναμε κάπως έτσι. Μέχρι που δεθήκαμε θαρώ περισσότερο στις πέτρες που ήταν έτσι και το παιδάκι μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα. Είμαστε στο Θέατρο Άνεσης, όπου σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει και πάλι η παράσταση... Πέτρες στις τσέπες του. Γιατί εγώ ήμουν σε μια παράσταση στο Βρετάνιο που πήγε άπατη. Και εγώ έκανα πρόβες στο θέατρο Τζένι Καρέζη, αλλά πλακώθηκα με τον Θεοδωρόπουλο. Και μείναμε άνεργοι, οπότε... Οπότε θα ξανακάνουμε αυτό, μπας και την παλέψουμε τα Χριστούγεννα. Τι ξεχώρισες, Γιώργο Σταμάκη? Τα μάτια του. Ότσι! Ό,τι του είπε! Γρήγορος. Είμαι γρήγορος. Είμαι γρήγορος. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Τον φθόνησα θανάσιμα, γιατί είδα στη σκηνή πάνω, ναι, εντάξει, τώρα μην κρυβόμαστε. Είδα σκηνή πάνω κάποιον που ανεβαίνει και λες, okay, δεν είπα κανένας άλλος. Υπήρχε ένα λαμπερό πράγμα εκεί πάνω, ό,τι και αν έκανε πέφταν όλοι κάτω, πήγαιναμε κι εμείς καημένοι. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή εγώ είδα ένα όνειρο το οποίο ο ψυχολόγος είπε ότι είναι η χαρά του ψυχιάτρου αυτό, γιατί τον είδα πάνω σε ένα σπίτι.
να λέει ευχαριστώ για όλα και εγώ να μην μπορώ να μπω σε αυτό το σπίτι, γιατί μου απαγόρευε μια τότε μου σχέση, επειδή δεν διάβαζα καβάφ και δεν ήμουν κουλτουριάρης, οπότε δεν μπορούσα να τον φτάσω. Έτσι ξεκίνησα εγώ. Και μετά όμως διαπιστώσαμε ότι έχουμε μια κοινή επικοινωνία στην ηλιθιότητα και έφυγαν όλα αυτά τα ανταγωνιστικά από πάνω. Εγώ θαύμαζα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πολύ... πώς το λένε... Παγκόσμια πρώτη, αυτά δεν τα ξέρει κανένας που θα ακουστούν τώρα. Με την καλή έννοια, είχε ένα θράσος, αλλά είχε μια γοητεία πίσω από το θράσος. Δεν ήταν ένα θράσος για το θράσος, δηλαδή ένα ξέρεις, κοκοράκι που απλά κοκορεύεται. Υπήρχε λόγος από πίσω. Και αυτό που θαύμασα και θαυμάζω ακόμα είναι η ευθύτητα που έχει πολλές φορές και ο τρόπος με τον οποίο όταν αφοσιωθεί σε κάτι το φέρνεις πέρας. Πράγμα που εμένα μου λείπει πάρα πολύ. Η σχέση μας επάνω στη σκηνή δεν ήταν. Δεν ήταν αυτό που ήταν στην καθημερινότητά μας. Γιατί δεν κάναμε πολύ παρέα. Καθόλου. Δηλαδή, πέρα από τη φάση της περιοδίας που αναγκαστικά ήμασταν μαζί και ταξιδεύουμε μαζί και τα λοιπά με το αυτοκίνητο και όλα αυτά τα ευτράπελα που είχαμε προηγουμένως. Αναγκαστικά, πραγματικά. Αναγκαστικά. Επάνω στη σκηνή όμως, εγώ ένιωθα μια, πώς να σου πω, μια σιγουριά η οποία είναι σχετικά σπάνια. Δηλαδή, βλέπεις, παιδί μου, ότι είναι. Εγώ νιώθα την ησυχία και την ηρεμία ότι υπάρχει ένας άνθρωπος επάνω που οτιδήποτε και να συμβεί μπορεί να το αντιμετωπίσει. Και επειδή ήταν έτσι φτιαγμένη η παράσταση, αυτό κατά κάποιο τρόπο μου έδινε ένα αίσθημα σιγουριάς. Λέω, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ναι, είναι μια μέρα που αισθάνομαι πολύ περίεργη, γιατί έχω φάει πολύ άσχημα. Και μόλις ξεκινάει η παράσταση στο 20 λεπτό, θέλω να πάω στην τουαλέτα. Και τον κοιτάω και λέω, φεύγω. Ψιθυρίζω, φεύγω. Και μου λέει, τι εννοείς, φεύγω. Σηκώνομαι και λέω συγγνώμη, εδώ και δύο μέρες με ταλαιπωρεί μια γαστρεντερίτιδα. Θα κάνουμε μια πάυση για 10 λεπτά και φεύγω. Και φεύγει η σκηνή και μένω μόνο. Γιατί μου. Ξέρω ότι θα τα βγάλει πέρα. Και σηκώθηκε και τους έκανε 10 λεπτά. Ό,τι μου ερχόταν. Ό,τι ερχόταν. Υπέροχη. Και γύρισα. Χειροκρότημα, εντάξει, οκ, μια χαρά. Και συνεχίζουμε. Και όταν τελείωσε η παράσταση, ο κόσμος νόμισε από την αντίδραση του Γιώργου ότι αυτό ήταν ένα στημένο. Κομμάτι της παράστασης, ότι ήταν στημένο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι. Εντάξει, από εκεί φάση... πέρα τι να πει. Δηλαδή, τι του έλεγε. Θα σου πω βασικά από τη δικιά μου την οπτική ήταν η παράσταση πήγαινε πάρα πολύ γρήγορα. Άλλαζε τέτοια, άλλαζε μέτωπα. Έρχονταν αυτό, έλεγε την ατάκα του. Δεν είμαι πολύ καλά. Έλεγε την ατάκα του, έλεγε την ατάκα του. Πρέπει να κατέβω κάτω. Ναι, μπειρμπειρ η ατάκα, άλλαζε ο κορολόγο. Εντάξει, ηρέμησε όλα καλά. Δηλαδή, χίλια συγγνώμη, θα πρέπει να διακόψουμε για δύο λεπτά. Έπειτα τα λεπορήματα και θα πρέπει να φύγω. Εγώ μένω με 400 άτομα. Εντάξει. Εγώ μένω με 400 άτομα. Αυτό κάποιος αν το κάνει, αν μπει σε αυτή τη φάση, φεύγει δηλαδή ένα ηθοποιός και σταματάει η παράσταση και δεν ξέρει για πόσο. Αυτό σου λέω για σιγουριά, γιατί εγώ νιώθω ρε παιδί μου ότι αν ήταν άλλος. Έκανε και ντουζ. Θα βασανιζόμουν μία ώρα ξέροντας ότι ο άλλος δεν θα τα βγάλει πέρα. Δεν θα τα βγάλει πέρα, ναι. Δηλαδή αυτή τη σιγουριά, αυτό είναι κάτι το οποίο το θαυμάζω. Λες ρε παιδί μου ότι είμαι με έναν άνθρωπο σκηνή, ας πούμε οτιδήποτε και να συμβεί. Οτιδήποτε και μάλιστα όταν γύρισα, έκανε πλάκα αυτός και λέει: εντάξει, μια χαρά όλα. Και φανταστείτε να συμβεί αυτό στην επίδαυρο να πρέπει εγώ να πω σε 10.000 κόσμο. Ένα, δεν πιστεύω, επιστρέφω. Ναι. Και τι τους έλεγες? Κάναμε πλάκα αυτά. Τους είπα: αν θέλει κάποιος να καπνίσει, μπορεί, θα τον πούμε πουθενά. Μπύρι, μπουχαχά. Βγάλαμε αυτό. Λέω: αν πήγα κάποιος να πάει τουαλέτα, φυσικά. Σηκώθηκαν δύο-τρεις, τους χειροκροτήσαμε. Γενικά έγινε. Είχαμε στην παράσταση ένα δέντρο χάρτινο, 2D α πούμε κάπως, και από πίσω. Κάναμε διάφορα σκίτσα, τα οποία είναι ακατάλληλα να σας πούμε τι σκίτσα κάναμε. Και γύρισε ο Γιώργος τα σκίτσα και τους έδειχνε τι ακριβώς σχεδιάζαμε. Ναι. Εγώ νιώθω τυχερός που έγινε αυτό σε αυτή την παράσταση και τώρα στις υπόλοιπες παραστάσεις που έπαιξα από εκεί και πέρα. Προσέχω τι τρώω. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι η Δύση σε τίτλους από το Πέτρες της Τσέπης του Γιώργο. Δεν θα έρθουμε με την καμία. Απάντησαν δύο πάπιες στον ανεψίο του ΝΟΕ έξω από την Κιβωτό, λίγο πριν την Ροποντή. Εγώ θέλω μια φάση. Στην περιοδία τέλος πάντων, πρέπει να μιλήσω με μια συνάδελφό σου. Oh my God. Για να δώσω μια συνέντευξη. Και οδηγάω. Και έχει τη φαϊνή ιδέα, νομίζω ο Γιώργος την έχει την ιδέα. Μου λέει: κάνε ότι πίνεις καλό σήμα. Μπαίνουμε σε τούνελ και χάνεται το σήμα μόνος του. Και το τραβάω βίντεο. Ναι. Και τραβάει βίντεο και οδηγάω, βάζω ανοιχτή ακρόαση και λέει, πείτε μας λίγα λόγια για την παράσταση. Λέω, η παράσταση ξεκίνησε το Γενάριο 17 πάψη το Μάιο. Και πεθαίνουμε στα χέρια και
Δεν μπορώ να συνέλθω. Πηγαίνουμε να τρακάρουμε. Ναι, ναι, σταματήσαμε σε ένα. Αυτό τραβάει βίντεο και τα λοιπά. Το κλείνω κακή, κακό στα τηλέφωνα. Δεν... Και μετά σταμάτησα και με έπιασαν τύψεις και λέω. Τέλος πάντων, θα σταματήσουμε για να βάλουμε βενζίνη. Την ξαναπήρα την κοπέλα και λέω περνάγαμε ένα τούνελ. Και δεν είχε καλό σήμα, οπότε να το ξαναγράψουμε. Ναι, ναι, μου λέει να το ξαναγράψουμε. Να γράψουμε μια χαρά, ούτε κάτω τη ζημιά. Έχετε τσακωθεί ποτέ? Αχ, λοιπόν. Έχουμε τσακωθεί. Έχουμε τσακωθεί μια φορά. Ναι. Έχουμε τσακωθεί και ήταν βάναυσο. Ήταν βάναυσο. Το θέατρο Κιβωτός. Ναι. Κάνατε να μιλήσετε μέρες, δηλαδή κρατούσατε μουτρά. Όχι, καθόλου. Την επόμενη μέρα μιλήσαμε. Είπε ναι. Περίμενε. Την επόμενη μέρα μιλήσαμε. Περίμενε. Δεν έχει να κάνει αν ξεπεράστηκε ή όχι. Την επόμενη μέρα μιλήσαμε, δεν τα βρήκαμε. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά ήταν βάναυσο γιατί πραγματικά. Έχουμε, το Κιβωτός είναι μεγάλο θέατρο. Κατεβαίνεις υπόγειο. Είναι ένα καμαρίνι κάπου μέσα. Ένα καθρέφτη και είναι ο ένας και ο άλλος με ακουστικά έτσι. Αλλά πάνω στη σκηνή. Τι και τα κατά. Έβγαινε λουκούμι. Μετά ούτε καληνύχτα. Πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, σαν με το σύζυγο χωρίσαμε, αλλά πρέπει να μείνουμε κάποιοι μαζί. Πω τόσο δύσκολο. Ο λόγος ήταν σοβαρός. Δεν θυμάμαι καν το. Ναι. Κοίταξε, θα σου πω. Από τη στιγμή που γίνεται ο τσακωμός, νομίζω ότι το πράγμα έχει μια φθήνουσα πορεία. Ούτως ή άλλως, είναι εκείνο το πικ. Μετά αρχίζει η αγάπη, απλά παίρνει. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς, αλλά νομίζω ότι. Μάλλον εκτίμησε ο ένας τον άλλον το ότι ξέρεις, εδώ υπάρχει ένα τσαμπουκάς, παιδί μου, και δεν είναι. Πρέπει να τα βρούμε, γιατί δεν πειράζει. Και ποιος έκανε πίσω? Δεν είναι ότι θα νικήσει. Δεν έκανε πίσω, δεν έκανε. Έγινε ένα τσαμπουκάς, τελείωσε τσαμπουκάς και. Ναι, δεν έκανε. Δηλαδή λύθηκε επειδή θέλαμε και οι δύο να λυθεί, δεν ήταν αυτό. Αλλά ήταν βάναυσο. Δηλαδή ήταν πολύ ζώρικο. Πάντως αφού φτάσαμε μέχρι εδώ, εγώ θα ήθελα να πω στον Γιώργο, Γιώργο. Πω. Και σε σένα. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Το πρόβλημα. Ότι υπάρχει. Όχι, δεν είναι το πρόβλημα. Λες να εννοούσε αυτό. Δεν εννοούσε αυτό. Ωρε, φίλε. Ανόητος. Εννοούσε πω. Δεν εννοούσε πω. Εννοούσε πω. Εννοούσε πω. Ρίχε να μην το κατάλαβα καλά εγώ. Μήπως θα άκουσα. Κάτω και θα καταλάβεις. Πω. Πω. Με τη μία. Ωρε, φίλε. Είναι κολλητικό. Έχουν κολλήσει πολύ κόσμο. Με το πω. Ναι. Εννοείται και κολλάει παντού. Πώς να το πάρουμε ένα τηλέφωνο. Είναι πω και δεν σε χαλά. Ναι, είναι όλα πρ. Ναι, εγώ το είχα κολλήσει στη Μέλη Ποκοστή και το έλεγε. Περνούσε και λέει πρ. Μόνη της. Και τι σημαίνει αυτό, θα πούμε και στους τηλεθεατές μας. Το π είναι. Πάω τουαλίτα. Να, είναι καλή ώρα. Το π είναι μια ιστορία σχολική. Την έχω ζήσει εγώ, αλλά όταν του την είπα, ήταν σίγουρος ότι την έχει ζήσει εκείνος στην Ηλιούπολη. Το π είναι λοιπόν ένα επιφώνημα που εφήβηρε ένας συμμαθητής μου. Την τελευταία σειρά, που όταν η χημικός έγραφε πίσω, η πιο αυστηρή που είχαμε και ακουγόταν να πάω, κάνε αυτή. Πάω. Πάω. Παιδιά, πώς ήταν αυτό. Ποιο κυρία, αυτό το πέ, όχι πέ κυρία, πάω. Περάξω, γράψα πως έλεγε και τέτοια. Του το λέω. Γελάει και από τότε δεν έχουμε πει καλημέρα. Λέτε πάω. Και το γράφω κιόλα. Πρ. Θέλω να το κάνω μια έκφραση κάποια στιγμή. Περίμενε. Πόσο γράφετε το πρ? Κοίτα, είναι δύσκολο. Δεν γράφεται ακριβώ. Γράφει π όμικρον ύψιλον ε, αλλά είναι και ένα ενδιάμεσο που. Π όμικρον ύψιλον ε. Ναι, που ε γράφει, αλλά δεν είναι που ε. Είναι πρ. Είναι πρ. Άμα ξέρει την ιστορία, το κολλά. Ναι. Γιατί περνά και λε. Είναι πολιτικό. Ναι. Την ημέρα που αυτό είπε την συνέντευξη με το. Που διακοπτόταν το σήμα. Εγώ πριν είχα το σημείο που μου λέει κολόνι θα το κάνει. Η οποία ήταν live η δικιά μου. Και έλεγα: κοίταξε, οι πέτρες είναι ένα πρ έργο το οποίο. Αυτό. Αυτό ήταν σε φάση πώς το κάνει. Και μετά το πήρε. Μάλιστα. Αλλά είπα όλη τη συνέντευξη. Όντω πήγε στην τουαλέτα τώρα. Δεν ξέρω, μάλλον. Α, κάτι τέτοιο μου κάνει. Δεν έχει καρφιά. Δεν κάθεται. Σα σχολιάζω τόσο. Δεν τελειώσαμε. Αφού είναι κόκκινα τα λάμπα. Άντε πάλι αγοραφοβία σου. Αγοραφοβία μου χρυσό μου, αφού άντρε παίζαμε πάλι. Από ποια αγορά να φοβηθώ? Ναι, να σε χειροκροτήσανε στο τέλος. Όχι, αγάπη μου, δεν με χειροκροτήσανε. Χτύπαγε η μία αγριά, θα ξυπνήσει την άλλη. Η Κάτια Δανθουλάκη και η Τατιάνα Μπαλανίκα γνωρίστηκαν παιδιά ακόμη σε ένα σχολικό λεωφορείο. Οι δρόμοι τους χώρισαν και κάποια στιγμή ξαναέσμιξαν για να μην χωρίσουν ποτέ. Δύο τόσο διαφορετικοί άνθρωποι, δύο τόσο υπέροχες φίλες. Να με κάψει, Χριστέ μου, να με κάψει, θυμίσου το,
Αυτή θα με κάψει. Υπάρχει ένας ρόλος αποθυμένο. Εγώ τι θα ήθελα να κάνω, την επιστροφή της γυριάς κυρίας. Για όνομα του Θεού. Δεν ξέρω τι δράση. Δεν θα τη στέριαζε. Τη γυραιά κυρία ακόμα δεν θα την έπαιζα, να σας πω την αλήθεια. Μόνο που μπορεί να είμαι γυραιά, δεν θα έπαιζα τη γυραιά κυρία. Η Κατιάνα όμως τώρα να σας πω, θα τη μαρτυρήσω. Τώρα γιατί δεν μπορώ, με έχει φέρει στο χείλος του γκρεμού. Λέει τώρα, ας πούμε, θέλει να κάνει μία που να φοράει ένα τσεμπέρι και να είναι κάπου και να είναι κάπου χωμένη και να είναι μεγάλη και να γίνει. Λέω, παιδί μου, ποιος θα σε πιστέψει να κάτσει να κάνει αυτό το πράγμα, να κάνει ένα χιουμοριστικό τέτοιο. Αφού δεν συζητάω, λέω, άστο, ναι, καταπληκτικό είναι. Ποιος θα την πιστέψει, ποιος θα την πάρει αυτό το ρόλο. Ναι, παίρνουν, ναι. Θέλει κάτι περίεργα πράγματα τέτοια. Μα είναι για να ασχοληθώ. Επομένως, αυτό γελάει. Βέβαια. Και γελάει όταν τη λέω κι εγώ ότι. Ξέρω ότι έχω μεγαλώσει, αλλά δεν αισθάνομαι ότι μπορώ να κάνω, ας πούμε, μια γιαγιά-γιαγιά. Με τη ρόκα. Μπορώ να κάνω μια γιαγιά ωραιότατα, μοντέρνα σήμερα, που έχει άλλη ενέργεια. Βεβαίως. Έτσι κι αλλιώς, γιαγιά είναι η Κατιάνα. Εγώ θα μπορούσα να έχω και δυσέγγωνα. Γιατί εγώ. Βέβαια. Κάνω εγώ το θέατρο, πέφτω πάνω στους παπαράτσι και γυρίζω πίσω. Τι το θέλατε, γύρισα, τι το θέλατε. Είπε η γυναίκα του Λότ. Μετά. Εκεί που πάω να του ζητήσω τον λόγο, με αρχίζει στα μεσίδια. Το τι σαραντάρα με είπε. Το τι το πούλησε έρωτα για τον Λότ. Είπε, έλεγε και κάποια στιγμή. Θόλωσα, δεν άντεξα, τον πυροβόλησα. Συγγνώμη. Με ένα πυροβολισμό και τον βρήκε στην καρδιά. Ναι. Τι χρυσοχέρα που είσαι. Τι είναι η φιλία. Η φιλία είναι κάτι που για μένα είναι ιερό. Και μπορεί να είναι αυτό που μπορεί να σε κρατήσει μια ολόκληρη ζωή. Μετά από πόνους, μετά από χωρισμούς, όπως έχει συμβεί, ας πούμε, σε μένα, που έχω χάσει όλους τους δικούς μου, έχω τους φίλους μου. Που... Ξέρεις ότι τους έχεις. Τους έχεις για πάντα. Τους έχεις για πάντα. Και η φιλία έχει κάτι άλλο, αν είναι πραγματική φιλία. Έχει αλήθεια, ακόμα και αν είναι σκληρή. Έχεις πει, Κατιάνα, σκληρές αλήθειες στην Κάτια. Με πολύ γλυκό πολύ τρόπο. Αγάπη. Με πολύ αγάπη. Όπως και η Κάτια σε μένα. Γιατί αν δεν πεις την αλήθεια στο φίλο σου. Τι νόημα έχει, δηλαδή, τι να του πεις ψέματα. Νομίζω ότι... Δεν τον αγαπάς. Ο μοναδικός τρόπος να μπορείς να κάνεις καλό στον άλλον είναι να του πεις τη σκληρή αλήθεια με πάρα πολύ... Με αγάπη. Με αγάπη για το καλό του ίδιου, όχι γιατί θα ήθελες εσύ να σου φέρονται έτσι. Ούτε γιατί κάνεις εσύ προβολή στον εαυτό σου, αλλά γιατί ούτε. Αντιλαμβάνεσαι ποιον έχεις απέναντί σου και θέλεις να τον προφυλάξεις. Εγώ έχω και κάτι άλλο με τους φίλους που αγαπώ πολύ. Ειδικά δε με την Κάτια, αντιλαμβάνομαι αμέσως με το καλησπέρα που θα της πει κάποιος ότι δεν είναι καλός ευθύνης. Τις προθέσεις του. Ναι. Ο άνθρωπος που σε αγαπάει χωρίς άδολα και είναι φίλος πραγματικός, είναι όπως η μαμά που έλεγε, Δώρα, νομίζω ότι αυτή τη φίλη που έχεις να την προσέχεις λίγο, δεν νομίζω ότι σε αγαπάει. Εκεί είχε πάντα δίκιο. Γιατί ο άνθρωπος που αγαπάει κάποιον ξέρει αν ο άλλος που τον πλησιάζει τον αγαπάει ή όχι. Είναι ένα περίεργο ένστικτο. Το έχουμε όλοι νομίζω. Ναι. Πιθανόταν το έχεις και εσύ για τα παιδιά σου αργότερα. Τα ξέρεις πολύ καλά ποιος από τους φίλους είναι φίλος και ποιος όχι. Εμένα μου θυμίσατε τώρα αυτό που μου έλεγε ο πατέρας μου, ο οποίος μου έλεγε ότι αν κάποιος από τους φίλους σου δεν θελήσει να με γνωρίσει, να με συναντήσει, να συναντήσει τους δικούς σου ανθρώπους, σημαίνει ότι κάτι κρύβει. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, αν ο φίλος δεν αγαπάει τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, τους ανθρώπους που αγαπάω εγώ, κάτι δεν πάει καλά. Γιατί εγώ είμαι ένα πακέτο, η Κατιάνα ένα πακέτο, η Δώρα ένα πακέτο, μαζί με όλους αυτούς που αγαπάει και την αγαπάνε. Ο Κορμοράνος. Πού ήταν όλο το έργο? Ο Κορμοράνος ήταν συμβολικός αγάπη. Ήθελε να δείξει το τέλος της αθωότητας στην Ευρώπη. Πολύ ακριβά μου στοίχησε εμένα το ξεπαθένασμα της Ευρώπης. Τι κάνει, κούκλες μου! Όντως είμαστε λίγο. Μια φιλία, μια ζωή, Κάτια. Μια φιλία, μια ζωή. Είμαστε στο ίδιο σχολείο. Είμαστε στο ίδιο λεωφορείο, ναι, στην ίδια διαδρομή. Η ίδια διαδρομή, εγώ ξεκινούσα από τους Αμπελοκήπους, η Κατιάνα... Από το Χολαργό. Από το Χολαργό. Ήταν ένα κορίτσι πανέμορφο, και είναι. Βρουτσούκα. Πολύ μελαχρινούλα. Τη λέγαμε το Μελανούρι, έτσι λέγαμε. Και μετά κάναμε πολλά χρόνια μετά για να βιαθούμε στο θέατρο. Ναι. Και κάποια στιγμή βρεθήκαμε στο παρακαλώ, ας μείνει μεταξύ μας, που σκέφτηκε ο Αλέξανδρος ο Ρήγας τότε, λέει, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να είναι σε αυτό το έργο η Κατιάνα με τον Γιώργο τον Μαρίνο. Γνώριζε ότι ήσασταν φίλες.
Ο Γιώργος, ναι, το ξέρε. Ήμασταν φίλες χωρίς να, είμαστε, να έχουμε δεθεί όπως δεθήκαμε μετά. Όπως δεθήκαμε. Εκεί δεθήκαμε πάρα πολύ. Υπήρχαν πολλές αντικσότητες, υπήρχαν και πολλά ήτανε πράγματα. Ήταν σαν και να μην υπήρξε κενό όλα αυτά τα χρόνια από τότε που ήμασταν στο σχολείο μαζί μέχρι την μέρα που βρεθήκαμε, σαν να ξέραμε από πάντα η μία την άλλη. Μπορείτε να προσδιορίσετε τι ήταν αυτό που σας ένωσε τότε στην παράσταση των Ρίγα Αποστόλου? Μας ένωσαν κάποια πράγματα. Δυσκολίες. Οι δυσκολίες κάποιες δυσκολίες, τις οποίες δεν κάναμε πίσω. Και εκεί την αγάπησα, την Κάτια. Νομίζω την τόλμη της αγαπάς πιο πολύ, Κατιάνα? Αγαπώ τα πάντα. Την τόλμη της, την ψυχραιμία της, την αγάπη με την οποία σε αγκαλιάζει. Κάτι αγκαλιάζει τους ανθρώπους. Και αγαπώ και τον τρόπο που είναι αυστηρή με κάποιους ανθρώπους που πρέπει να είναι και που δεν πρέπει να, πρέπει να τους διώξει. Είναι αλέξη της αρκή. Η δυναμικότητα που έχει αυτό δεν συγκρίνεται με τίποτα. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα και το θαυμάζω απεριόριστα. Η Κατιάνα είναι φωτιά, δηλαδή θα... Ναι, εγώ είμαι... Αρχίζει τις φωνές, κάνει αυτό. Ο καθένας μας. Μα έχουμε διαφορετικούς χαρακτήρες. Δεν έχει σημασία αυτό. Μπορεί να είσαι πάρα πολύ φίλος, να δέχεσαι έναν άνθρωπο όπως είναι. Δεν μπορεί να τον κάνεις τον άνθρωπο, να δέχεσαι τον άνθρωπο με τούτο το χαρακτηριστικό και εκείνο και όχι ναι, το σύνολό αλλάξεις. Του. Για μένα η φιλία είναι... Δίνεις από τον εαυτό σου γιατί θέλεις να δώσεις και σου ανταποδίδεται διπλά. Γιατί θέλει ο άλλος. Δεν υπάρχει, δεν είναι σαν τον έρωτα που στον έρωτα υπάρχουν, μπαίνουν άλλοι, ψέρχονται άλλοι παράγοντες. Η φιλία είναι άδολη αγάπη και άδολη πίστη. Πώς σου φάνηκε πιο ηλίθιος και από τον Μπούς, μιλάμε για τελό του Τζοκάρι. Πρόβλημα, άφησε με λίγο να γελάσουμε. Γεια σου Κατιάνα μου, ευχαριστούμε. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη, είμαστε σε διπλανά δωμάτια. Έχω σηκωθεί, έχω βγει. Βγαίνω, είναι η ώρα να φύγουμε να πάμε στο θέατρο. Πάω στο δωμάτιό της, βλέπω το δωμάτιό της στρωμένο, το κρεβάτι, τα πάντα στη θέση τους και αυτά. Λέω, περάσανε οι καμαριέρες και από μένα δεν περάσανε. Μου λέει, όχι, δεν περάσανε. Λέω, γιατί... Μου λέει, εγώ το φτιάξα. Γιατί το φτιάξα, αφού θα περάσουν οι καμαριέρες. Δεν θα το φτιάξω. Όχι, γιατί δεν μπορούσα να σκεφτώ. Λέει, δεν μπορούσα να σκεφτώ. Αν δεν το φτιάξα. Ήταν στην εντέλεια. Ναι. Ενώ η Κατιάνα πρέπει να δει την απόλυτη ακαταστασία για να αισθανθεί πάρα πολύ καλά και να είναι όλα, ξέρω εγώ που βρίσκεται αυτό. Πηγαίνει, χώνεται, πήγε πίσω από βιβλίο, πίσω από κάτι, παίρνει, ξέρω εγώ, ένα κουτάλι. Είναι ανάστα ο Κύριος. Το δωμάτιό της είναι ανάστα ο Κύριος. Ανάστα ο Κύριος. Πάω να βάλω τάξη. Μην το ανοίξεις αυτό γιατί δεν θα το ξαναβρω. Αν το βάλεις σε τάξη, δεν θα το ξαναβρω. Αυτό το πράγμα μου δημιουργεί εμένα ανισορροπία στον εγκέφαλο. Όταν βλέπω κάτι, όταν φεύγω, ας πούμε, από το καμαρίνι, θέλω να είναι όλα σε τάξη. Φαντάζομαι τώρα. Όμως δεν θυμώνω. Το έχω πάρει απόφαση. Τα συναισθήματά της είναι σε τάξη ή σε αταξία? Από τους μεγαλύτερους θησαυρούς που μπορεί να δώσει η Κατιάνα είναι η σταθερότητα του συναισθήματος που έχει και της αγάπης. Είναι γεμάτη αγάπη. Και εγώ στην αγάπη υποκλίνομαι. Είναι κάτι που σας ενώνει αυτό. Είστε και δύο πολυδοτικές. Ναι. Πολύ. Και πολύ γενναιόδωρες. Πολύ. Έχετε συγκρουστεί ποτέ? Όχι, έχουμε μονάχα διαφωνήσει. Διαφωνήσει, συγκρουστεί. Πολύ έντονα έχουμε διαφωνήσει. Ναι. Η Κατιάνα, ας πούμε, μπορεί να φωνάξει όταν διαφωνεί. Εγώ μπορώ να πω με λόγια πολύ ήρεμα, μην μου το κάνεις αυτό, γιατί με πειράζει πάρα πολύ. Αυτό που λέω εγώ και το άλλο δεν το δίνει μεγάλη σημασία. Είναι, μπορώ να σας πω, λίγο πιο σκληρό. Γιατί η Κατιάνα βγάζει τον αφρό, φεύγει και μετά είναι ήρεμη σαν αρνάκι. Εμένα δεν μου περνάει. πρέπει να έχει πολύ μεγάλη υπομονή. Μια φορά που είχαμε διαφωνήσει και εγώ έβαλα τις φωνές. Τις φωνές. Μου είπε, πήγε στο δωμάτιό της, πήγε μετά από μία ώρα και μου είπε, μου χρειάστηκε μία ώρα. Πολύ θεατρικό. Γιατί εγώ είχα βάλει πάρα πολλές φωνές. Υπέροχο. Υπάρχει μία στιγμή που ξεχωρίζεται, η πιο όμορφη στιγμή που έχετε περάσει μαζί? Δεν ξέρω αν είναι και εκείνη. Όταν βλέπουμε αστυνομικά. Εγώ, αυτό είναι το... Εσύ με εισήγαγες στα αστυνομικά. Ναι, εγώ έβλεπα πάντα ταινίες. Και η Κατιάνα έβλεπε μανιωδώς ταινίες. Στο σινεμά ή στη τηλεόραση? Και στο σινεμά, σινεμά παλιά πήγαινε συνέχεια. Έμπαινε από το ένα, έβγαινε από το άλλο. Και κάποια στιγμή αρχίζει λοιπόν να δούμε αστυνομικό. Εγώ βαριόμουν. Τώρα έχω γίνει φανατική με τα αστυνομικά. Και νομίζω ότι περνάμε πάρα πολύ ωραία όταν βλέπουμε αστυνομικά μαζί. Τι κάνετε, μαγειρεύετε? Όχι. Και οι δύο είμαστε εξαιρετικές μαγείρισες. Χάλια.
Η Κατιά είναι ότι κάνει, το κάνει πολύ ότι καλά. Κάνω, το κάνω καλά. Ξέρω να μαγειρεύω. Εγώ αλλά ότι δεν κάνω. Δεν είναι το καλύτερό μου. Ό,τι δεν κάνω το κάνω. Να βρω στην κουζίνα να μαγειρέψω. Αν πρέπει να μαγειρέψω, ας πούμε, αν έπρεπε να μαγειρέψω για το παιδί μου ή για κάποιον, ξέρω εγώ, θα μαγειρέψω. Βλέπω την κατσαρόλα με νερό και παθαίνω δέος. Ναι. Και ένα τελευταίο σχέδιο κάνετε. Πάντα είναι όνειρό μας να βρισκόμαστε μαζί στο θέατρο. Δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί πάντα δίνουμε μεγάλη σημασία στο έργο και από εκεί και πέρα να δούμε τι ρόλοι υπάρχουν. Αλλά είναι χαρά Θεού να μπορούμε να βρισκόμαστε μαζί, γιατί για μένα το θέατρο είναι η καθημερινότητά μου και η καθημερινότητά μου θέλω να είναι γεμάτη αγκαλιές και όνειρα. Άρα τα κοινά μας όνειρα είναι: αχ, τι ωραία να κάναμε μαζί ένα ταξίδι στις διακοπές. Αχ, τι ωραία να βρίσκαμε ένα έργο που να είμαστε όλοι μαζί. Αυτό είναι πάντα ένα κοινό όνειρο. Η Ελεονόρα Μελέτη και η Φλωρίντα Πετρουτσέλη γνωρίστηκαν που αλλού, στο πλατό μιας τηλεοπτικής εκπομπής. Αλλά είναι μακριά από τα φώτα και τις κάμερες που χτίστηκε η σχέση τους. Έδεσε εκεί όπου μπορούν να βρεθούν και να μιλούν ώρες και ώρες. Κορίτσια, πόσα χρόνια είστε φίλες? Όχι, μην με βάλετε να μετρήσω, θα σας πω τη χρονολογία που γνωριστήκαμε. Γνωριστήκαμε το Σεπτέμβριο του 2008. Πάρα πολλά. Σε πλατό. Στο πλατό, ναι. Στο πλαίσιο της πρωινής μελέτης. Ήταν η πρωινή μελέτη, ακόμα δεν είχε γίνει η πρωινή μελέτη, αλλά ήταν να έρθει αυτή η Ελεονόρα Μελέτη τότε στο πρωινό. Wow. Όλο το κανάλι ασχολιόταν με αυτό το γεγονός. Που βέβαια εμείς σαν τότε ήμασταν ίδια ομάδα, δεν τη θέλαμε και πολύ, να σου πω την αλήθεια. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κλίμα από πριν και ξαφνικά εσύ μπαίνεις σε μια εκπομπή. Πότε άρχισες να συμπαθείς στη Φλωρίντα? Εγώ θέλω να σου πω ότι όταν πήγα, ήμουν ακριβώς έτσι όπως λέει και εκείνη, από μάκρα και επιφυλακτική, γιατί ούτε εγώ τους συμπαθούσα. Διότι για τρία ολόκληρα χρόνια δεν μπορείς να φανταστείς τι λέγανε. Ναι. Και στο συγκεκριμένο κανάλι και στη συγκεκριμένη εκπομπή που ήταν. Λέγατε τα χειρότερα. Και ήρθε και έκατσε στην ίδια εκπομπή που ουσιαστικά μίλαγε αρνητικά για εκείνη. Εντάξει, τρομερά πράγματα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και ένα πολύ χαρακτηριστικό σχόλιο που είχε κάνει η Φλωρίδα, το οποίο το είχα κρατήσει γιατί με είχε πειράξει. Δεν τη το έχω πει ποτέ. Δεν μου αρέσει να φαίνω και του άλλου σε δύσκολη θέση, ειδικά όταν τα πράγματα τα έχω ξεχάσει. Αλλά όταν πρώτα. Θα σου πω μόλι τελειώσουμε. Αλλά όταν είχα πάει, το σκεφτόμουν και το θυμόμουν αυτό και γενικώ όποιον κοίταγα εκείνη τη στιγμή έλεγα εσύ έχει πει από αυτό έχει πει εσύ για μένα, το έλεγα από μέσα μου. Και τώρα, είδες. Κοίταξε, εγώ ήμουν πολύ νέα τότε και ήμουνα και λίγο. Δεν είχα την άγνοια κινδύνου. Δηλαδή, έλεγα κάποια πράγματα που ενδεχομένως δεν έπρεπε να τα πω. Και πέτυχε, δεν είχα ξερωτάδι, δεν μπορώ να θυμηθώ. Δεν ήταν κάτι βαρύ. Γιατί η Φλωρίντα, ακόμα και κάτι διαφορετικό, πιο πικάτο, το λέμε έναν ωραίο τρόπο που δεν προσβάλλει τον άλλον. Δεν ήταν κάτι βαρύ. Απλά ήταν κάτι το οποίο είχε. Την ώρα που το είχα ακούσει ήταν τύπου τανγκ, ξέρεις, από αυτά που μαμάν. Συγγνώμη. Στην ουσία των πραγμάτων, είμαστε ίδιες. Δηλαδή, ακόμα και περιστατικά, ας πούμε, έτσι, ξυπνάω ένα πρωί και είμαι χάλια, δηλαδή δεν έχω καθόλου διάθεση. Την παίρνω τηλέφωνο και της λέω να σου πω πώς είσαι. Ας τα χάλια έχω ξυπνήσει. Δεν έχω όρεξη, έχει γίνει αυτό. Α, της λέω εντάξει, γιατί νομίζω ότι ήμουν εγώ. Και συμβαίνει πάντα. Την εγκυμοσύνη που την πας. Δηλαδή, πολύ σημαντικά γεγονότα στη ζωή μας έχουν συμβεί την ίδια περίοδο. Δηλαδή, και οι δύο. Ναι, την ίδια χρονιά γνώρισε τον άντρα της ζωής της, γνώρισε εγώ τον δικό μου. Έμεινε έγκυος, έμεινε έγκυος. Χωρίς όμως να τα συζητάμε. Ναι. Τι να λέμε, ό,τι γνώρισε ήμουν 23 χρονών και τώρα έχω πάει 36. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτά τα χρόνια έχουν γίνει άπειρα και πάρα πολλά πράγματα. Εγώ ξέρεις τι πιστεύω, ότι ο αληθινός φίλος είναι αυτός που δεν θα σου χαϊδέψει τα αυτιά. Δηλαδή, εγώ είμαι πάντα πολύ αντικειμενική μαζί της. Ενώ νιώθω πολλές φορές ότι θα ήθελε, παράδειγμα, να της δώσω δίκιο για κάτι, αν εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι έχει άδικο, θα της πω να σου πω, έχεις άδικο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και εκεί κάπως τη βλέπω ότι, ξέρεις, το ξανασκέφτεται. Στην κουβέντα πάνω μου είχε πει κάτι. Όταν το άκουσα, με προβλημάτισε και βγήκα από τον εαυτό μου και το παρατήρησα. Είχε πολύ το δίκιο. Και κάθε φορά που άθελά μου, γιατί ξέρεις μερικά πράγματα, δεν τα κάνεις επειδή θέλεις, ρε παιδί μου, σου βγαίνει και λίγο ασυνείδητα. Όποτε πάω αυτό το συγκεκριμένο πράγμα να το κάνω, θυμάμαι τα λόγια της και μαζεύομαι. Οι φίλοι μας λειτουργούν ως καθρέφτες. Ναι, εννοείται. Ειδικά στο χώρο μας, για μένα η φιλία δεν είναι αυτός με τον οποίο θα πάω στο event και θα κράξεις τη μισή showbiz. Για μένα η φιλία, και γι' αυτό έχω και πάρα πολλούς λίγους φίλους μετρημένους στα δάχτυλα. Δηλαδή, από το χώρο έχω μόνο τη Φλωρίντα, εκτός χώρου είναι οι παιδικές φίλες.
Πολύ λίγα new entries κατά τη διάρκεια της ζωής. Η Ελεονόρα είναι η μοναδική, αφού της λέω, θέλω καμιά φορά, μάλλον είμαι πολύ πιεσμένη, της λέω, θέλω να φύγω, να πάω κάπου μόνη μου να μείνω, άντε να σε πάρω και εσένα, αλλά τέλος. Να είμαστε οι δυο μας χωρίς τηλέφωνα, χωρίς άντρες, χωρίς δουλειά, χωρίς τίποτα, τίποτα, τίποτα. Να καθόμαστε απλά, γιατί τα λέμε καλά, περνάμε φανταστικά. Τα Σαββατοκύριακα που ας πούμε συναντιόμαστε να κανονίσουμε τους άντρες μας και οι άντρες μας κάνουν παρέα. Θέλανε, δεν θέλανε. Ζόρι. Ναι, όχι, ταιριάζουν όμως και αυτοί. Είμαστε ας πούμε μια παρέα σε ένα τραπέζι και εμείς είμαστε οι δυο μας και μιλάμε και κάποια στιγμή αυτοί θυμώνουνε, τσαντίζονται. Και τσουρέσαντιζονται στην εκπομπή, ναι, γιατί όπου λέει, σε κάποια φάση μας λέει στο διάλειμμα, αν είναι δυνατόν δηλαδή, τα λέτε στον αέρα, τα λέτε όλη μέρα, τι έχετε να πείτε τόση ώρα που δεν σταματάτε ποτέ να μιλάτε. Έχετε τσακωθεί ποτέ? Όχι. Ποτέ, Όχι. Εάν περάσει από τη σκέψη του μυαλού της Ελληνής ότι κάπου μπορεί να έχει υπάρξει απαραμικρή πιθανότητα κάτι να έχει παρεξηγηθεί, σηκώνουμε τηλέφωνο, λες, να σου πω κάτι. Αυτό και αυτό, τύπου, αλλά ούτε καν. Ελαττώματα. Ελαττώματα. Ναι, κάτι που θα ήθελες να αλλάξει η Ελεονόρα και η Ελεονόρα κάτι που θα ήθελες να αλλάξει η Φλωρίδα. Ποιος θες να ξεκινήσει. Όταν η Ελεονόρα νιώθει ότι κάτι την πνίγει, η αντίδρασή της πολλές φορές είναι περισσότερο από αυτό που θα ήθελα να κάνει. Δηλαδή, πολλές φορές σας λέω, ενώ έχεις δίκιο, χάνεις το δίκιο σου, γιατί σε πνίγει όλο αυτό το πράγμα και, ας πούμε, χάνεις το δίκιο σου, δεν ξέρω πώς άλλο να το πω. Απ' την άλλη, το ζηλεύω το ότι έχει πάντα το τζαμπουκά, αν θες, εισαγωγικά, να χτυπήσει το χέρι. Είναι ο άνθρωπος που θα σε βγάλει από τη δύσκολη θέση ή θα μπει μπροστά για σένα και θα μπει με έναν τρόπο που δεν θα σε κάνει ποτέ να νιώθεις ότι της χρωστάς. Πώς να σου πω. Θα το έκανε ούτως ή άλλως, θα το έκανε για οποιονδήποτε. Έτσι είναι, φίλοι. Μιλάς για ελαττώματα και τελικά ό,τι σου λένε είναι προτερήματα. Ναι. Η Φλωρίδα, πέρα από ότι είναι πολύ καλή μαμά, έχει δύο παιδιά, δεν έχει βοήθεια. Τα βγάζει πέρα μόνη της. Σηκώνεται το πρωί, είναι επαγγελματίας, είναι καλή στη δουλειά της. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο καλή οικοδέσποινα είναι. Πέρα που μαγείρισα, η Φλωρίδα είναι τύπου σηκώνεται ο άντρας στο πρωί και της λέει: σήμερα θα τραπεζώσουμε έτσι, μωρέ, για ένα μεζέ 15 άτομα. Άμα μου το πει εμένα αυτό ο άντρας μου, θέλω προετοιμασία τουλάχιστον 3 εβδομάδες για να το κάνω. Συν άγχος, δηλαδή για να είναι όλα στην εντέλεια που θα κάνω. Η Φλωρίδα υποδέχεται με το ένα παιδί εδώ, το άλλο από κάτω. Πετάει 3 μακαρονάδες με 4 διαφορετικές σάλτσες και 6-7 γλυκά. Τους υποδέχεται όλους μέσα σε 1-2 ώρα και τους ξανατραπεζώνει το ίδιο βράδυ, γιατί δεν έχουν φάει το μεσημέρι τόσο όσο θα ήθελαν. Είναι παραδοσιακή. Είναι, είμαι πολύ παραδοσιακή. Πάρα πολύ. Είμαι και νότια Ιταλίδα, δεν είμαι ό,τι και ό,τι. Το γεγονός ότι η Φλωρίδα είναι Ιταλίδα ήταν ένας καταλυτικός παράγοντας που τη συμπάθησα από την αρχή αμέσως. Από νοσταλγία. Επειδή εγώ είμαι Ιταλομανής όμως. Δηλαδή μου αρέσει η Ιταλία, τα Ιταλικά τραγούδια, η Ιταλική μουσική, η Ιταλική γλώσσα, η Ιταλή. Με το που είδα ότι θα έχω τη δυνατότητα να έχω μία Ιταλίδα κοντά μου, ήταν για μένα ότι πιο ξέρει. Δεν κατάλαβες. Όταν θέλουμε να πούμε κάτι μυστικό, όταν είμαστε στη δουλειά και κάτι μεταξύ μα, δεν καταλαβαίνω. Τα λέμε Ιταλικά. Εννοείται στα Ιταλικά και από πάνω φωνάζω και δεν πιστεύω να με βρίζετε. Ζωή συντάκτη. Και λέω, όχι, παιδί μου, δεν λέμε για σένα. Όχι, μα αυτό το πράγμα μας έχει πραγματικά σώσει. Είναι τόσο αστείο. Μα τόσο αστείο. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτό τώρα, πόσες πιθανότητες δίνεις η κολλητή σου να μιλάει τη γλώσσα, ας πούμε, που είσαι ξένη. Είναι αυτό που λέει, ότι δεν ήταν τυχαίο. Συνέβαλε. Εγώ έλεγα θα παντρευτώ Ιταλό μικρή. Τελικά, εντάξει, έκανα κουμπαριά. Κάτι ήταν γι' αυτό. Παίξαμε πρώτη φορά μαζί στον αστυνόμο Μπέκα. Ήταν ο Μπέκας και ο... Και η Μπεκάτσα. Πώς τη βρήκες τη Βάσο στην αρχή, τι εντύπωση σου είχε κάνει? Πρόσχε τι θα πεις, κακόμοιο. Με άκουσε τώρα. Και έτσι ξεκίνησε μια φιλία πίνοντας καφέ και κατέληξε σε κουμπαριά. Αυτό ναι. Θα τον πάρω τηλέφωνο στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου, θα του πω έχω αυτό το πρόβλημα. Έλα τώρα. Στα δύσκολα νομίζω ότι γίναμε ένα. Δεν θα μου πει πάντα το ναι και θα μου πει πάντα αυτό που δεν θέλω να ακούσω. Μου φέρνει ένα τούβλο και μου λέει πέτα το στο τζάμι τώρα. Δηλαδή τότε συγκρατήθηκε και δεν έσπασε τα τζάμια στο. Αισθάνθηκα να μιλάμε με ένα μικρό παιδί που κατάλαβε, πήρε τη φανέλα. Τι ωραίο ρεζιλίκι θα γίνει με Χριστουγεννιάτικα στο Μέγκα.
μία φανέλα του Ολυμπιακού για το Χρήστο Χολίδη, μία καντάδα με μπουζούκι για το Γιάννη Μανιάτη. Τα δώρα έκπληξη μιας τρυφερής φιλίας που δυναμώνει ακόμη και στα γήπεδα του πάντελ. Λοιπόν, δεν γνωριστήκατε σε γήπεδο πάντελ. Όχι, όχι. Πού γνωριστήκατε? Γνωριστήκαμε σε, νομίζω, στα μπουζούκια. Μετά συναντηθήκαμε τυχαία σε κάποιο καφέ. Την επόμενη μέρα θα είστε εδώ, θα είμαστε. Και έτσι ξεκίνησε μια φιλία πίνοντας καφέ και κατέληξε σε κουμπαριά. Γιάννη, θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που είδες στο Χρήστο και σκέφτηκες ότι θα μπορούσε αυτός ο τύπος να γίνει φίλος μου. Εγώ από την πρώτη στιγμή τον γνώρισα. Βέβαια, ήμουν και σε μικρή ηλικία. Ήμουν λίγο όταν γνώρισα τον έλεπα Θεό εκεί στις πίστες. Μιλάμε για να πλησιάσω τελείως. Γιάννη, δεν άγω. Εντάξει, βέβαια, εγώ αυτό που θαυμάζω στο Χρήστο είναι, μπορεί να είναι τραγουδιστής, αλλά κάνει ζωή αθλητή. Και αυτό μου άρεσε από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, ο Χρήστος μπορεί να τραγουδάει το βράδυ και το μεσημέρι να ξυπνήσει και να πάει να κάνει το γυμναστήριο του, να κάνει διατροφή, να φάει σωστά. Αυτό πώς το κατάφερες εσύ? Αναρωτιέμαι τόσα χρόνια. Κοίταξε να δεις, εγώ έπαιζα μπάσκετ, είμαι πρώην αθλητής εγώ. Ήταν το όνειρό μου να παίξω με την εθνική ομάδα. Ναι, αλλά κράτησες μια ισορροπία. Κράτησα μια ισορροπία γιατί ξεχώρισα τα πράγματα. Ξεχώρισα τη νύχτα με τη μέρα. Ξεχώρισα πώς ήθελα το σώμα μου, η ζωή μου να είναι. Και επέλεξα ότι θέλω να είμαι αθλητής ακόμα. Και ακόμα κι αν βρίσκομαι σε νυχτερινά μαγαζιά. Το τρόπος που δέσαμε με τον Γιάννη ήταν ότι, σαν αθλητής, ήξερα ακριβώς τον προβληματισμό του. Δηλαδή, εγώ είχα πιο πολλά πράγματα να πω σε έναν αθλητή και ένας αθλητής σε μένα, γιατί τον ένιωθα. Οπότε, όλες αυτές οι ανησυχίες που έχει ο Γιάννης, προσπαθούσα να είμαι η φωνή της αλήθειας. Αυτό που δεν του λένε οι αυλές που λέμε και οι υπόλοιποι άνθρωποι που θέλουν σε ό,τι λέμε να λένε ναι. Δεν ήμουν αυτός που βάραγε παλαμάκια για σε ό,τι έλεγε. Οπότε, και κάποια στιγμή, κάποια πράγματα που του έλεγα, τα άφησε και μπροστά του. Το καλό με τον Χρήστο είναι ότι είναι αυτό που είπε πριν λίγο. Δεν θα μου πει πάντα το ναι και θα μου πει πάντα αυτό που δεν θέλω να ακούσω. Γι' αυτό είναι τον έχω σαν αδερφό μου και τον ακούω σε ό,τι και να μου πει. Πώς το παίρνεις όταν σου λέει αυτό που δεν θες να ακούσεις? Πιστεύω πως είναι αλήθεια, γιατί μου προστατεύει. Δεν εμβριάζω, δεν εμβριάζω. Νεύρα, το παιδάκι του πήρα το κουβαδάκι από την παραλία. Ξέρω ότι λέει την αλήθεια, θέλει να με προστατεύσει γι' αυτό. Μπορεί να εμβριάσω εκείνη τη στιγμή, αλλά επειδή σκέφτομαι ότι θέλει το καλό μου. Αυτό το σκέφτεσαι πολύ μετά ή όχι πολύ μετά? Την ώρα της συνάντησης. Μου το λέει. Ευτυχώς αυτά που του λέω γίνονται γρήγορα. Όταν ο Γιάννης έκανε τη μεγάλη μεταγραφή που ονειρευόταν και πήγε στον Ολυμπιακό, το πρώτο καιρό δεν έπαιζε. Η πρώτη του σκέψη ποια ήταν? Να φύγει. Ήθελε να φύγει. Θα αφήνω να φύγω, θέλω να φύγω. Και του λέω, κάνε την προπόνησή σου αυτή που πρέπει να κάνεις εσύ. Και όταν θα σου έρθει η ώρα, γιατί θα έρθει η ώρα, πρέπει να αρπάξει την ευκαιρία. Να σου πω και την αλήθεια, εκείνη την ώρα στην σέντρα του γηπέδου έκανα το σταυρό μου και είπα ή τώρα ή ποτέ. Αυτό το πρώτη φορά το λέω κιόλας. Εμείς στο σπίτι κλαίγαμε έτσι, δεν το πιστεύαμε. Επειδή εγώ ήξερα την ιστορία και ότι λέω δεν μπορεί, θα τον βάλω. Και ξαφνικά τον βλέπουμε δεκάδα. Και βλέπαμε όλο το παιχνίδι, εντάξει. Δηλαδή ήταν σαν να συνέβαινε σε μένα, ας πούμε. Δηλαδή αυτή ήταν η αγάπη μου, ας πούμε. Και λέω μπράβο, ρε μάγκα, το πέτυχες. Εντάξει, εγώ όμως κρατάω ότι εσύ ήσουν στο σπίτι. Ο Γιάννης ήταν στο γήπεδο, έπαιζε. Και εσύ του έστελνε όλη την ενέργεια, ναι, με αυτή τη συγκίνηση και με αυτό το. Γιατί δεν τρώγαμε στην Πολωνία που τρέγαμε στην Αγγλία, τρέγαμε. Δηλαδή, όπου ήταν ο Γιάννης, τρέγαμε εμείς από πίσω. Τι να κάνουμε. Έχει έρθει σε πολλά παιχνίδια που να με δει και σε ωραία παιχνίδια πολύ. Έχουμε πάει στην Πολωνία λοιπόν στο γύρο του 12 και η ομάδα μας έχασε, ρε παιδί μου. Αλλά ήρθαν οι αθλητές προς τη μεριά που ήμασταν εμείς στην εξέδρα, ας πούμε, για να χαιρετήσουν τον κόσμο. Και όπως ερχόταν ο Γιάννης προς τη Φυσούνα, έβγαλε τη φάνελα και μου κάνει έτσι, με δείχνει και κάνει έτσι και την πετάει. Αισθάνθηκα, μιλάμε, ένα μικρό παιδί που κατάλαβε, πήρε τη φανέλα. Δάκρυσες. Τρελάθηκα. Θες να κλάψουμε εδώ πέρα, δεν το δω. Δεν δάκρυσα με το μοσκάρι εδώ, βέβαια. Θα σας πω ένα αστείο λοιπόν με το Γιάννη. Τα σπίτια μας βρισκόμαστε το Σάββατο, παντρεύεται, είμαστε ημέρα Παρασκευή. Τα σπίτια μας ήταν πάρα πολύ κοντά, τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο. Οπότε παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Κουμπάρε, μου λέει, θα είμαστε εδώ με τα παιδιά, με τους φίλους μας. Θα κάνουμε αυτό το πριν το γάμο, ας πούμε, το κρεβάτι που λέμε, αλλά λίγο κατάλαβα. Θα μαζευτούμε να πιούμε ένα ποτό. Λέει: Έλα από το σπίτι. Πολύ ωραία. Κανονίζω εγώ λοιπόν την ορχήστρα, ακορντεόν, μπουζούκι, βιολί, όλα αυτά. Και λέω: Θα έρθετε στο σπίτι μου, θα περπατήσουμε μέχρι το σπίτι του Γιάννη και θα του κάνουμε καντάδα την ώρα που θα είναι αυτό. Εγώ συζητάω όμως με μια ξαδέρφη του. Αυτή μόνο ξέρει ότι εγώ θα πάω εκεί πέρα με την ορχήστρα. Και ξαφνικά ο Γιάννης με την ώρα έχουν ένα σκυλάκι, λέγεται Ντόγκο.
Και ξαφνικά που περνάμε στα στενά, ακούμε ντόγκο, ντόγκο. Λέω τι ντόγκο, πηδήξτε, γιατί δεν θέλανε να μας δούνε. Και αρχίζουμε και πηδάμε μέσα σε κάτι θάμνους. Ο άλλος με τα κορδιών έτσι ξάπλα. Πηδάμε μέσα στους θάμνους και ξαφνικά βλέπω τη γυναίκα του και περνάει. Περνάει μπροστά μου. Τι συμβαίνει, ρε, εσύ. Παίρνω την ξαδέρφη της, μου λέει χάσαμε το σκύλο. Λέω και πού είναι, λέει κάνουν οι βόλτες το τετράγωνο. Λέω εγώ με τα κορδιών, λέω κατά. Και έχουμε κρυφτεί. Είμαι έτοιμος για κατάστα. Έχουμε κάτσει, παιδιά, σε μια πολυκατοικία. Θυμάμαι, εγώ καθόμουν έτσι. Ο άλλος έχει πέσει κάτω στα πώς χόρτα. Πού έκανα μισάωρο. Γιατί αυτοί περνάγανε γύρω-γύρω από τον τετράγωνο. Εμείς πλησιάζαμε στο σπίτι και ψάχναμε το σκύλο. Οπότε κάποια στιγμή, ευτυχώς εδώ, φώτισε Παναγία και βρήκαμε το σκύλο. Οπότε γύρισα γιατί μου λέει η γυναίκα του, μου λέει δεν γινόταν γάμος, μου λέει να ξέρεις. Δεν υπήρχε περίπτωση, άμα δεν βρούμε το σκύλο. Ευτυχώς τον βρήκαμε. Και πήγαμε από κάτω και λέμε, βγείτε λίγο στον μπαλκόνα. Παίξαμε εκεί, τους κάναμε σήμερα γάμος γίνεται και τέτοια. Είχαμε περάσει πολύ ωραία, Τρέλες, θέλω να ακούσω. Τι τρέλες έχετε κάνει μαζί? Ήταν Χριστούγεννα που είχε τη γιορτή του. Ήταν στη Θεσσαλονίκη ο Χρήστος, ήμουν εδώ στην Αθήνα. Απίστευτο. Ήταν 7 ώρα το απόγευμα, το θυμάμαι ακόμα, σαν τώρα. Κοίτα το ρολόι, 7 ώρα το απόγευμα. Τι να κάνω. Λέω στην Ιωάννα, δεν πάμε στη Θεσσαλονίκη στον Χρήστο να του κάνουμε έκπληξη. Και λέει πάμε. Ντυθήκαμε, αυτοκίνητο, κατευθείαν στο ξενοδοχείο που έμενε. Τρελάθηκε. Περάσαμε, ήταν και η γιορτή του. Μου είχε κάνει κάτι τέτοια. Κάποια στιγμή ήμουν στο ναύπλιο, νομίζω έπαιζα. Δεν θυμάμαι. Και ξαφνικά χτυπάει η πόρτα, ανοίγει το καμαρίνι, μπαίνει. Και όταν πηγαίνουμε εμείς εκτός έδρας, να το πω έτσι, και παίζουμε, ας πούμε, δεν περιμένεις ότι θα δεις κάποιο δικό σου άνθρωπο, ρε παιδί μου. Και ξαφνικά χτυπάει η πόρτα, βλέπω ότι. Τι κάνεις εδώ, παλιά. Μου λέει, ήρθα εδώ πρώτο πρόγραμμα για να έρθει να με δει 45 λεπτά και ξαναφεύγει. Εντάξει, αυτή είναι κάποια πράγματα που δεν τα ξεχνάς. Η Αθηνά Οικονομάκου και η Βάσο Λασκαράκη έχουν γελάσει πολύ, αλλά και κάποιες φορές έχουν κλάψει μαζί. Έχουν κάνει δηλαδή ό,τι κάνουν δύο αιώνιες φίλες. Στα γυρίσματα γνωριστήκατε? Γνωριστήκαμε πιο πριν, δουλέψαμε μαζί μετά. Στην αντικατάσταση της Μιμής. Α, ναι, εντάξει. Τώρα που το είπες, αλλά ήταν σαν να μην... Είδες που το έχεις ξεχάσει. Τι είχε ξεχάσει, θυμάσαι λίγο τον έρωτα με την πρώτη ματιά. Και συναντηθήκαμε μετά στα Κλαμμένα Όνειρα, παίζοντας πια τις αντίζηλες. Και εκεί δεθήκατε. Ναι. Από εκεί ξεκίνησε η σχέση, ναι. Από εκεί ξεκίνησε το κακό. Πολλά χρόνια. Ναι, πολλά χρόνια, Δινούλα μου. Εντάξει, και τόσα πολλά. Σε αγαπώ. Ποιο στοιχείο σε τράβηξε σε ένα Βάσο στην Αθηνά? Μη τη πει αυτό δεν γίνεται. Και νομίζω ότι αυτό σε κάνει να νιώθει και μια ασφάλεια. Δηλαδή, και εσύ να τη πει Αθηνά, νομίζω ότι αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Μπορεί. Οπότε μπορεί. Αφού μπορεί. Δηλαδή, είναι ένα άνθρωπο που όλα τα μπορεί και πιστεύει ότι και οι άνθρωποι που είναι δίπλα τη όλα τα μπορούν. Και αν δεν μπορούν, θα είναι εκεί για να τα μπορούν. Τι ωραίο που είναι αυτό όμω. Τι ωραία, άμα κρυβάλουν τα κλάματα από τώρα, τι θα κάνουμε? Εσύ, Αθηνά. Πώς τη βρήκες τη Βάσο στην αρχή, τι εντύπωση σου είχε κάνει? Πρόσχε, τι θα πεις, κακόμοιρα. Να με άκουσε τώρα. Τι ωραίο ρεζιλίκι θα γίνει με χριστουγεννιάτικα στο Μέγκα. Η Βάσο είναι ένας άνθρωπος, για όσους την ξέρουν, πολύ εσωστρεφής και μαζεμένος. Σε σημείο παρεξηγήσιμο. Σου προκαλεί ενδιαφέρον να την μάθεις, γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτό που βλέπεις δεν είναι τόσο απλό και τόσο ευανάγνωστο. Είναι πολύπλοκο. Εγώ τον πρώτο καιρό, δηλαδή πραγματικά κάποιες περιόδους, νόμιζα ότι μπορεί και να μην με συμπαθεί τόσο πολύ. Ναι, το περάσαμε και αυτό. Που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Συμπαθούσες? Συμπαθούσα. Και επίσης είναι ένας άνθρωπος τόσο ηθικός και ακέραιος, που είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου που θες να έχεις φίλο σου για μια ζωή. Κάνουμε σκληρές συζητήσεις μεταξύ μας. Δηλαδή, κάνουμε τις συζητήσεις που. Κάνεις με ανθρώπους που αγαπάς και εμπιστεύεσαι. Ωραία, που περνάμε. Δεν το πιστεύω. Εντάξει, και αυτό είναι μες στη χαρά. Καλά, λίμωνο, είναι υπέροχο. Μα εμείς συνέχεια κλαίμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Γελάμε μέχρι. Ναι, ναι. Όχι, περισσότερο έχουμε γελάσει. Και συνήθως κλαίμε και από τα γέλια. Πολύ. Και στις πιο δύσκολες στιγμές περισσότερο γελάμε παρά κλαίμε. Έχουμε γελάσει πολύ σε πολύ δύσκολες στιγμές. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτό που λέει είναι πολύ σημαντικό, Βάσο. Είμαστε όχι σκληρές, είμαστε. Πολύ ομά ειλικρινής μερικές φορές. Πολύ ειλικρινής η μία με την άλλη. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ναι. Και αυτό είναι που κρατάει και τη σχέση μας τόσο αληθινή και τόσο ουσιαστική. Και νομίζω ότι αυτό, η Αθηνά είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους που
ξέρω ότι όταν θα με ανοίξει το στόμα της και θα μου πει κάτι, θα δω το ύφος και μου το λέει, μου το λέει πλαγίως και όταν δεν καταλαβαίνω, μου λέει, μας το λέω για να καταλάβεις ότι κάνεις αυτό. Και ενώ δεν σου αρέσει που το ακούς, έχω την καθαρότητα πια μετά από κάποια χρόνια που ξέρεις, δουλεύεις τον εαυτό σου, που έχεις εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο που σου έχει αποδείξει ότι είναι εδώ για σένα, ότι θα σε στηρίξει στα δύσκολα και στα άσχημα και στα καλά, θα χαρεί με τη χαρά σου, θα κλάψει με τη στεναχώρια σου, θα προσπαθήσει. Έχω αυτή να κρίνω ότι μου το λέει γιατί θέλει να με βοηθήσει. Και όταν τσακώνεστε, ποια κάνει το πρώτο βήμα? Δεν έχουμε τσακωθεί. Ναι. Μπορεί να έχουμε στεναχωρήσει μία την άλλη. Ναι. Να έχουμε πληγώσει, ας πούμε, με κάποιες κινήσεις άθελά μας πάντα. Αλλά δεν φτάσαμε ποτέ σε σημείο τσακωμού. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι κάποιες φορές που ένιωσα κάπως ότι ναι, κάτι που έκανε με πίκρανε. Τη είπα, αυτό που έκανε με πίκρανε πάρα πολύ, θέλω να σου το πω. Με ενόχλησε πολύ. Μπορεί να κλάψαμε και οι δύο. Μπορεί να μου είπε, ξέρεις, είχα δίκιο, το κάνω για αυτό. Ξέρεις, είχα δίκιο, το κάνω για το άλλο. Ίσως ζητώ συγγνώμη να τη είπα εγώ κάτι. Ή το αντίστροφο. Και τελειώνει εκεί. Δηλαδή, δεν υπάρχει εγωισμός, νομίζω, ανάμεσά μας. Ναι, όχι, καθόλου. Και καθόλου ανταγωνισμός. Οπότε λες απλώς αυτό που νιώθεις, περιμένεις ο άλλος να το κατανοήσει και την επόμενη φορά να το σεβαστεί γιατί σε αγαπάει και δεν θα θέλει να σε ξαναπληγώσει. Και αυτό συμβαίνει και έτσι προχωράει και προχωράει και προχωράει η σχέση μας. Τι διασκεδάζει πιο πολύ τη Βάσο? Τι θα επέλεγες? Τι θα επέλεγα? Ένα ταξίδι θα επέλεγα. Ταξίδι εννοείται. Ταξίδι και πάλι ταξίδι. Ταξιδιάρες. Ναι, νομίζω ότι αν μας πετύχει σε μια πιο... Δηλαδή αν κάναμε πολύ παρέα στα πιο μικρά μας και πιο ελεύθερες, γιατί ήμασταν πάντα σε σχέσεις, ήμασταν πάντα... Τώρα εντάξει, ήρθανε τα παιδιά, υπήρξαν αλλαγές στις ζωές μας, είμαστε πιο πολλές υποχρεώσεις. Ναι, αν είχαμε κάνει πιο σαν έμελα χρόνια παρέα πολύ, πιστεύω ότι θα ήμασταν συνεχώς τύπου εδώ που καθόμαστε. Μήπως πάμε αεροδρόμιο. Πάμε. Πραγματικά. Ναι, νομίζω ότι είναι κάτι που μπορείς με την Αθηνά να κάνεις εύκολα. Να της πεις τώρα, Αθηνά, να μην έχεις την πίστη, να της πεις πάμε. Είναι τη στιγμή εκείνης ότι βουτάει ένα μπουφάν και φεύγει. Τρέλες κάνετε? Τρέλες. Τα τελευταία χρόνια όχι πολλές. Μας έπεισε ο κορονοϊός, ίσως. Γενικά, όταν είμαστε μαζί και έχουμε χρόνο, κάνουμε. Αλλά δύσκολα βρίσκουμε χρόνο πια. Και όταν βρισκόμαστε πια, επειδή κάνουν πολύ παρέα και οι άντρες μας, είμαστε όλοι μαζί. Οπότε και μαζί με παιδιά είναι λίγο δύσκολο να την κάνεις την τρέλα. Αλλά όταν μας αφήσεις λίγο ελεύθερες, ναι, νομίζω ότι δεν μαζευόμαστε. Ναι, λίγο. Ναι. Εγώ πιο πολύ την παρασύρω, ναι, και τη Βάσο. Είναι λίγο πιο... Μ' αρέσει να την παρασύρω πολύ, γιατί δύσκολα φεύγει από τα όρια. Και είναι οι πιο ωραίες μας στιγμές αυτές. Δηλαδή, δεν έχουμε κάνει πολλές διακοπές μόνες μας, αλλά αυτές που έχουμε κάνει για μένα ήταν οι ωραιότερες της ζωής μας. Δεν έχω ξαναπεράσει πιο ωραία με φίλες. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρεις ότι έχεις να πεις πράγματα, έχεις να περάσεις όμορφα, έχεις να γελάσεις, να κλάψεις. Δεν βαριέμαι ποτέ. Δεν περνάει ένα λεπτό που να πω, α, ωραία, τώρα δεν τελειώνει ποτέ. Δεν τελειώνει δηλαδή το μεταξύ μας. Εντάξει, εγώ αισθάνομαι πολύ ωραία γιατί έχω την τύχη και τη χαρά να έχω βαφτίσει το ένα από τα παιδιά της Αθηνάς. Ήταν μια ωραία στιγμή γιατί γίνεσαι με τον άλλον πια και οικογένεια. Επί της ουσίας, δηλαδή, σου εμπιστεύεται και να μεταλαμπαδεύσεις κάτι στο παιδί του, ας πούμε. Και ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή, πολύ συγκινητική. Νομίζω ότι έχουμε περάσει όμορφα και δύσκολα. Και έχουμε επιτρέψει μία στην άλλη σε αυτές τις στιγμές να έχει μοναδική σημασία μέσα, εσωτερικά, πολύ εσωτερικά. Έχουμε ενωθεί και έχουμε συνδεθεί τόσο πολύ που εκεί νομίζω νιώσαμε τη σχέση μας στο επίπεδο που είναι, βεβαιώσαμε τα συναισθήματά μας και το πόσο δυνατή είναι η σχέση μας. Σαν να μιλάω σαν να στο γόρι νιώθω, δεν ξέρω. Πραγματικά. Για πράγματα με τον Φίλιππο δεν έχω πει. Λοιπόν, δεν θέλω νιώθω, Φίλιππο, λοιπόν, να ζηλέψεις έτσι. Στα δύσκολα έχουμε περάσει πολύ ευτυχισμένες στιγμές στη σχέση μας, γιατί νιώσαμε τόσο κοντά και τόσο δίπλα η μία στην άλλη και τόσο στήριγμα η μία στην άλλη στα πιο δύσκολα της ζωής μας, που η απελευθέρωση που νιώθω παρά τη δυσκολία και η αγαλία που νιώθω ότι όλο αυτό δεν το περνάω μόνος μου, αλλά έχω αδερφή ψυχή δίπλα μου. Νομίζω ότι εκεί έγινε, εκεί ήταν η πιο ευτυχισμένη στιγμή στιγμή και όχι τις χαρές, πέρα από τη βάφτιση του μικρού, πέρα από το ότι είναι νονά του, που είμαστε, πραγματικά έχουμε αδελφική σχέση. Στα δύσκολα νομίζω ότι γίναμε ένα. Και αυτό είναι το απόλυτο να νιώσεις ότι έχεις ένα τέτοιο άνθρωπο στη ζωή σου. Δεν ξέρω πόσο σπάνιο είναι, για μένα είναι πολύ σπάνιο όμως, δεν το βρίσκει συχνά.
Ακούς τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη να λέει πως κατσάδιασε τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη σε ένα ταξίδι με τις μηχανές τους και τον Πυγμαλίωνα να γελάει σαν σκανταλιάρικο παιδί. Και λες πως ναι, αυτό είναι άδολη αγάπη. Πού γνωριστήκατε? Παίξαμε πρώτη φορά μαζί στον αστυνόμο Μπέκα. Ήταν ο Μπέκας και ο μικρός Μπέκας. Και η Μπεκάτσα. Το πρωί γνωριστήκαμε, γυρίσαμε, πήγαμε στο καπάκι την επόμενη μέρα στο γύρισμα, που από τότε με βρίζει γι' αυτό. Γιατί τον έβγαλα έξω και περάσαμε πολύ ωραία ένα βράδυ. Το ίδιο βράδυ, το πρώτο βράδυ. Το πρώτο βράδυ που γνωριστήκατε βγήκατε και έξω? Ναι, ναι, στο γύρισμα. Ναι. Ακόμα, να, δεν με κοιτάει στραβά. Τι έγινε εκείνο το βράδυ? Τίποτα, με παρέσυρε. Εγώ είμαι αυτό που παρασύρεται εύκολα. Αλλά ξεκίνησε τα με παρέσυρε τώρα. Περίμενε. Όχι, παρασύρω. Πρέπει να μπει στι συνθήκε. Η συνθήκη είχε 42 βαθμούς Κελσίου. Ιούλιος. Ιούλιος, τάση Σόνια από πίσω. Και... άθλιες συνθήκες. Ζέστη, πολύ. 42 βαθμούς, χωρίς air condition. Ήταν εκεί που κάναμε την αστυνομία. Αυτό που βλέπετε σαν αστυνομία ήταν εκεί ο χώρος. Οπότε έχετε τελειώσει γύρισμα πόσες ώρες? 10 ώρες σε εξοντοτικές συνθήκες. Έχουμε πάθει αφυδάτωση από τον υδρότα. Ήμουν να πιούμε μπύρες. Η μία μπύρα έφερε τη δεύτερη, πιάμε μερικές. Εγώ είναι εποχή που πια έχω σταματήσει. Νέος έπινα περισσότερο, δεν πίνω γενικά, αλλά είμαι προπονημένος. Αυτός είναι ήδη στην προπόνηση φουλ τότε. Και μου λέει, ξεκινάμε, αύριο έχουμε γύρισμα το πρωί και έχω και ταξίδι το βράδυ, απευθείας από το γύρισμα πρέπει να πάρω το αυτοκίνητο, ούτε καν τη μηχανή για να φύγω. Δεν πειράζει. Έχω ένα φιλαράκι, μου λέει, στα ξέρια πάνω να πιούμε και μια μπύρα εκεί, αφού πίνουμε και μερικές εκεί. Μετά μου λέει, μπύρες φουσκώσαμε, δεν πίνουμε κανένα ουίσκι. Τι ώρα έχει πάει, πόσες ώρες είστε μόλις? Γύρω στις 4. 4 και εμείς το πρωί, στη σκουφά κάπου. Ελαφρώς γκολ. Ναι, ναι. Και αυτό γκολ. Την άλλη έπρεπε να κάνουμε γύρισμα άλλες 10 ώρες και μετά να φύγουμε. Μαζί! Αυτό είναι που έχει ξεχάσει και γι' αυτό με βρίζει. Οι πρώτες δύο σκηνές ήταν μόνος του. Οπότε αν πήγε στις 8, εγώ πήγα στις 10. Και γι' αυτό έβριζε. Είχε ένα διωράκι. Ναι, μου λέει, ήξερε ότι είχα το πρωί σε ρί, ενώ εσύ ήρθε πιο μετά. Και γι' αυτό με βρίζει. Ανελέητος όμως, καταλαβαίνω. Τον εκδηγήθηκα γι' αυτό πολλές φορές. Ναι, ναι, μετά ναι. Ήρθαμε στα ίσα πολλές φορές. Τι ακριβώς θέλουμε να μάθουμε, αφεντικό? Αν ο δεντρινός χειροδινού είναι ικανή να δολοφονήσουν. Πέτρο. Παίρνουμε τις μηχανές, μου λέει τι θα αντέξει μέχρι τη... να πάμε στην Κοζάνη για πρεμιέρα. Είμαστε στο Διπεθέ Κοζάνης. Είμαι στο Διπεθέ Κοζάνης, είμαι εκεί κάτω η μάνα μου, ο πατέρας μου, είναι δίπλα στην Ψαλεμαϊδα. Λέω, μου λέει, πάμε τις μηχανές. Λέω, πάμε. Μη κοιτάει, σου λέει. Μου λέει, θα αντέξει. Ξεκινάμε. Έχει, να μην λέμε μάρκες και τέτοια, έχει χαμηλή μηχανή, στριτάδικη. Εγώ έχω πιο on-off μηχανή, πιο ξεκούραστη, ναι. Μεγάλου κυβισμού για ίδιο. Πάλι ζέστη είχε. Ζέστη τρομερή. Το μεσένα με τη ζέστη. Και έχει και δερμάτινο, έχει δερμάτινο, μου φάνει χειμωνιάτικο. Το φοράει για προστασία αναγκαστικά, αλλά δεν δροσίζεται. Εγώ, παρόλο που. Και δεν το λέει και χαίρεται υποδόρια. Βέβαια, τον εξόδωσε. Δεν άντεξε. Αυτό θέλει να πει ότι δεν άντεξε. Μου έκανε νοήματα να σταματήσουμε για καφέ. Γίνω μου, λούτσα, πιάστηκα τα χέρια μου. Τι κάνει εσύ, σαν μεγάλο άνθρωπο. Ναι, με πείραζε. Πήρε την εκδίκησή του πάλι τελικά. Με πείραζε. Ναι, το άντεξε. Αλλά αυτό που ήθελα να πει. Μου έκανε δικαστία όμω. Βρήκα κάπου, βλέπω ρεζέρβα. Ότι πρέπει να μπω για βενζίνη, είμαστε πριν 10 μέρε. Σκοτώσω. Και του παίζω φώτα, αλλά προφανώ δεν με είδε και μπήκα στο βενζινάκι για να. Δεν έπαιξε φώτα. Δεν έπαιξα τίποτα φώτα. Έβαλα λοιπόν για να βάλω βενζίνη. Και έχει φύγει, έχει σταματήσει και επειδή με πείραζε σε όλη αυτή τη διαδικασία, ξέρεις. Έχει κατέβει από τη μηχανή με τον καλοκαιρινό εξοπλισμό του και αρχίζει και υδρώνει γιατί δεν εμφανίζομαι. Και αρχίζει και σκέφτεται χίλια δύο. Ξέρεις στο ταξίδι να φεύγει, πώς θα πας μαζί. Βλέπει ο ένας τον άλλον, είναι στο οπτικό του παιδί. Δεν πάμε δίπλα-δίπλα, πάμε ένας μπροστά. Και κάποια στιγμή δεν τον βλέπω στον καθρέφτη και σταματάω. Λέω θα έρθει. Κόβω, πάω με 40, με 50, δεν έρχεται. Σταματάω στη Λέα, δίπλα στη γραμμή τη βοηθητική. Και περνάνε 3-4 λεπτά και λέω: θα έπρεπε να έρθει με τις ταχύτητες που πηγαίνουν, έπρεπε στο ένα λεπτό να έχουμε διαφορά το πολύ. Και αρχίζω και βλέπω εφιάλτες. Και λέω: τι έπαθε, πώς θα γυρίσω πίσω. Δεν μπορώ να γυρίσω και πίσω, να ψάξω. Λέω: θα περιμένω και με πάω πάνω κάτω και ξαφνικά το βλέπω. Έρχεται μετά από 7-8 λεπτά, τα οποία είναι τρομακτικής αγωνίας, γιατί λέω: ότι κάτι έπαθε. Χτύπησε με τη μηχανή αυτό. Και γελάει. Και γελάει γιατί έπρεπε να γυρίσει μόνη του. Πες έβριζε, κάπνιζε κιόλας. Δεν καταλαβαίνει τι άκουσα εκεί. Μια μεγάλη. Μόλι σταμάτησα για βενζίνη. Του λέει ηλίθιο είσαι. Πε ότι θα σταματήσει για βενζίνη. 7-8 λεπτά τα είδα όλα. Δεν σκέφτομαι.
Πού θα πάω, ποιο θα πάρω τηλέφωνο. Δεν απάντησες όμως. Δεν τον προκάλεσες εκείνη τη στιγμή. Όχι, γιατί να σταματήσω δύο λεπτά, βάζεις βενζίνη και φεύγεις. Λέω εντάξει, κάπως θα με είδε, θα κατάλαβε. Αλλά... Τον εκδικείται γιατί του φύγε το τηλέφωνο και έμεινε χωρίς τηλέφωνο μετά. Του φύγε μέσα από τη θήκη το τηλέφωνο και ψάχναμε το τηλέφωνο στην θήκη. Εδώ έγινε χίλια κομμάτια να πούμε. Πήρε την εκδίκησή του. Ποιο είναι το μεγαλύτερο του προσόν. Ο Ηρακλής, η καρδιά του, η ψυχή του. Είναι δοτικός για όλο τον κόσμο. Είναι άνθρωπος, είναι τέτοιος άντρας. Έχει μέσα, πώς να σου πω. Δηλαδή, τιμάει τον λόγο του, αγαπάει τους φίλους του, προσφέρει την οικογένειά του. Τον εαυτό του περιγράφει το σήμερα. Έλα, όχι. Σοβαρά, όχι, σοβαρά. Έχετε τη σειρά σου. Ποιο είναι το μεγαλύτερο προσόν του Πυγμαλίωνα. Είναι ένας πάρα πολύ, με όλη του την τρέλα, με όλες τις αντιφάσεις, ένας πολύ καθαρός άνθρωπος με τρομερή τρυφερότητα και αγάπη. Αυτό με καθόρισε και τη σχέση μας. Πέρα από το επαγγελματικό. Είναι ότι πίσω από αυτό κρύβεται άλλη νιάξιμο, τρυφερότητα, πράγματα που είναι σπάνια στους ανθρώπους. Γι' αυτό γίνεσαι και με κάποιον φίλος. Γιατί υπάρχει κάτι πέρα από αυτό. Αυτό ναι, θα τον πάρω τηλέφωνο στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου και θα του πω: έχω αυτό το πρόβλημα. Έλα τώρα. Και ξέρω ότι θα έρθει χωρίς να το. Όχι να το σκεφτεί, χωρίς να πει: αμά ρε παιδί μου, τώρα τι είναι αυτό. Όχι, ό,τι και να είναι. 5 ώρα το πρωί να μην θα μου πάει. Ναι. Οτιδήποτε και να είναι. Γιατί απλώς μπορεί να μείνουμε καλά και θέλω να πω μια κουβέντα. Είναι σίγουρο. Αυτό είναι σπάνιο. Το ενδιαφέρον σε αυτές τις σχέσεις είναι όπως οι ερωτικές σχέσεις. Έχει συγκρούσεις. Έχεις θυμούς, έχεις αυτά. Υπάρχει ανταγωνισμός υγιής όμως. Δηλαδή που είναι η παλιότερη γενιά που πάντα σε κοιτάει με μισό μάτι και λέει: αλλά τώρα αυτός έχει λίγο παλιές ιδέες. Απ' την άλλη, σε σέβεται απολύτως με τον τρόπο που το κάνει. Αλλά απ' την άλλη, θέλει και να σε αμφισβητήσει που είναι απολύτως υγιές και εσύ θες να τον πλακώσεις στο ξύλο, που είναι επίσης πολύ απολύτως υγιές. Γι' αυτό λοιπόν, εγώ είχα τέτοια χαρά την πρώτη μέρα που είπα: λέω, θα τον κάνω φιτίλια. Εσύ δηλαδή έχουν υπάρξει στιγμές που θέλεις να τον πλακώσεις στο ξύλο. Πολλές φορές. Ναι. Άμα αγαπάς έναν άνθρωπο, δεν γίνεται να μην έρθεις αντιμέτωπος. Το ότι δεν με έχει δει είναι θαύμα. Μοντάσεις εσύ όμως, επειδή είμαστε και οι δύο έτσι τενόροι, να πούμε τα δικά μας. Ναι, αλλά είναι και προβοκάτορας. Δηλαδή. Α, ξεκίνησες τις προσβολές τώρα. Θα εντάξει, τώρα δεν μπορώ να μην ρωτήσω. Θα ρωτήσω στο χώρο, ας πούμε, που κάνουμε γυρίσματα. Έχεις ξεκινήσει πράγματα με ένα συγκρότημα που λέγεται Αγαμηθείτε. Οπότε μην μιλάς με ένα προβοκάτορα. Όχι, εγώ σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, με βλέπει ότι επειδή δουλεύουμε δύο συνεταιρείες στο Μπέκα και τρομακτικά πολύ δουλειά και κακές οι συνθήκες λόγω του χώρου. Δηλαδή, περνάει μηχανάκι στα 3 τετράγωνα, δεν έχει στοιχειώδη, όχι μόνωση. Είναι κάτι παράθυρα αρχαία και σταματάμε το γύρισμα. Και βάζει 7 λήψεις για λόγους τεχνικούς έξω από σένα. Γι' αυτό είναι αφόρητο. Το κάνεις 10 ώρες την ημέρα από αυτό. Και κάποια στιγμή είμαι έτοιμος εγώ, που είμαι ήρεμος γενικά, έτσι, αλλά όταν κρίνει... Έχει φτάσει τα όρια του, ναι. Αλλά θα τα σπάσω. Και μου φέρνει ένα τούπλο και μου λέει, πέτα το στο τζάμι τώρα. Ναι, γιατί σκεφτόμουν ότι άμα σπάσουμε το τζάμι, θα βάλουμε ένα διπλό και θα τα αλλάξουμε και θα σωθούμε από τα παπάκια. Δηλαδή τότε συγκρατήθηκε και δεν έσπασε τα τζάμια στο. Ακόμα και. Είχαμε καταστρώσει σχέδιο. Λέγαμε το βράδυ τυχαία να πάμε με ένα παπάκι δυο μας και να πετάμε φίτες να σπάσουμε τα τζάμια για να τα αλλάξουμε. Μοναξιές, μας άφησε μόνος η Αγγελικούλα. Σου βρήκα δουλειά. Ψάξε και βρες για κάποιον άγγελο δεντρινό. Ό,τι χρειαστείς είναι εδώ μέσα. Τι ακριβώς ψάχνουμε. Φοβάμαι ψήλου στάχυρα. Σχέδια κάνετε. Συνέχεια. Συνέχεια και από αυτά ζήτημα είναι. Έχει υλοποιηθεί. Ακόμα και τώρα να καθίσουμε σε λίγο, θα μου πει πρέπει να πάρεις αυτή τη μηχανή, εσύ να πάρεις αυτό και να σκεφτούμε εκείνο. Κάνεις χίλια δύο πράγματα. Ανεβάζουμε και έργα μαζί. Ναι. Που δεν τα κάνουμε ποτέ. Ναι, 1500 έχουμε πει. Χίλια αυτό θα κάνεις αυτά, θα παίξω αυτά και θα κάνουμε αυτό. Πρέπει να έχουμε ανεβάσει 10 έργα στα λόγια. Και δεν έχουμε παίξει ένα. Τα έχουμε παίξει όμως όλα τα έργα. Ήταν καλά, είχαν κόσμο. Α, όχι, παίξαμε θεσμοφορίαζε. Δεν παίξαμε. Θεσμοφορίαζε, όχι. Ναι. Θα έρθει η ώρα του. Δεν είναι πολύ η εκλεκτή μας στη ζωή. Δεν είναι πολύ αυτοί που ξέρουμε πως δεν θα τους χάσουμε ποτέ, ακόμη και αν δεν τους βλέπουμε όσο συχνά θα θέλαμε. Οι φίλοι μας μένουν πάντα στην καρδιά μας. Είναι η ψυχαγωγή μας και το αποκούμπι μας. Και πείτε μου αν υπάρχει πιο σπάνιος συνδυασμός από αυτόν. Καλή σας νύχτα.
Some other folks might be a little bit smarter than I am.